Καλημέρα, καλημέρα Σωτήρη. Τι γίνεται? 8 Ιουλίου, ημέρα που το προηγούμενο βράδυ η Κροατία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Συμπληρώθηκε η τετράδα σε ρυθμούς Μουντιάλ αφού κινούμαστε όλο αυτό το μήνα. Με την Κροατία να περνάει στα πέναλτι και να κερδίζει τη Ρωσία 3-4. Ελένη Πούλου πίσω από το μικρόφωνο, Μπουγάτσα με hangover ακούτε. Η Ελένη Μπούντου δουλεύει, γιατί το ρεπορτάζ είναι άγρυπνο, δεν σταματάει ποτέ. Θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας. Η αποστολή του δικεφάλου αποχωρεί ακριβώς τώρα, έτσι, 10 και 4. Είναι προγραμματισμένη πτήση που παίρνει τα παιδιά μας και τα πηγαίνει στην Ολλανδία, στο Oosterbeek. Θέλω έναν Ολλανδό να μου πει αν το λέμε Oosterbeek ή Oosterbeek. Πρέπει τα δύο ένα προφέρονται ικ κάποιες φορές. Φεύγει ο Πάοκ, ο οποίος θα πάει στο Oosterbeek λοιπόν στην Ολλανδία και όχι στο Χόστ αυτή τη φορά για να κάνει, να πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας του. Θα πούμε σε λίγο ποιοι μπήκαν στην αποστολή, ποιοι βγήκαν από την αποστολή, γιατί δεν είναι ίδια με την προηγούμενη φορά. Κυριακή σήμερα έχετε πάει όλη θάλασσα, φυσάει από το πρωί εδώ πέρα. Χαλκιδική δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να κάνει. Αλλά θα δούμε και τον καιρό μαζί όπως κάθε μέρα. Για να δω εδώ πέρα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Πότε καλά. Με τα φαινόμενα να είναι πιθανότατα κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 25 έως 29 βαθμούς. Ζέστη θα έχουμε, εντάξει. Και Χαλκιδική. Στην Κασάνδρα αναμένεται ασθενής βροχή για τις πρωινές ώρες, η οποία θα είναι πιο έντονη το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταξύ 2 και 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27. Το ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο πόδι στη Σιθωνία. Πάλι δεν έχουμε για ρισό για τρίτο πόδι. Πρέπει να αρχίσω να ψάχνω και για τρίτο πόδι κατευθείαν. Συνειδητοποιήσω ότι και οι τέσσερις ομάδες του Μουντιάλ αυτή τη στιγμή που έχουν απομείνει, πέρα από το ότι είναι όλες ευρωπαϊκές, άστο αυτό, που παίζει από προχθές η ΑΤΑΚΑ, ότι όλες τα τελευταία χρόνια δεν είναι στα ημιτελικά και τα λοιπά στο Μουντιάλ. Η μία έχει να πάει από το 98. Όχι Κροατία. Ναι, η Κροατία. Από το 98 έχει να πάει. Η Αγγλία έχει να πάει από το 90. Το διάβασα χθες. Η Γαλλία από το 87. 90. 2006. Και το Βέλγιο από το 87, νομίζω. 86. 87, πες μόνο αριθμό και Μουντιάλ δεν γίνεται. Και όλοι από αυτού του τέσσερι που είχαν πάει αυτέ τι χρονιέ που είπαμε στα ημιτελικά σωτήρι, είχαν χάσει. Ναι. Το διάβασα τώρα σε άρθρο. Η Γαλλία. Έχασε στον τελικό όμως. Ναι, έτσι το διάβασα, ότι όλες είχαν χάσει μέχρι εκεί που προκρίθηκαν. Τελειώνει χθες, βλέπω το μάτι της Αγγλίας εκεί πέρα. Τελειώνει και κάνω έτσι scroll στο Twitter πάνω κάτω να διαβάσω τι γράφουν οι φίλοι μου. Και βλέπω κάποια στιγμή ένα tweet του Χάρη του Μαγκουάιρ, Σωτήρη, που έβαλε το πρώτο γκολ. Και το διαβάζω. Και λέει στα αγγλικά: Just spent 4 hours putting together a flat pack fucking desk lamp. Δηλαδή, ξόδεψα 4 ώρες να συναρμολογώ μία λάμπα γραφείου, ένα λαμπατέρ, από αυτά που βρίσκονται στις επίπεδες συσκευασίας. Κατάλαβες ποια εννοεί. Της γνωστής σου ειδικής εταιρείας. I will seek vengeance, θα ψάχνω εκδίκηση on the nation of Sweden, κατά της Σουηδίας, in this life or the next. Θες και ημερομηνία. 2 Ιουνίου 2016. Ο Χάρι ο Μαγκουάιρ, μετά από 4 ώρες συναρμολόγησης λαμπατέρ, ας ανοίξουμε μια παρένθεση και ας πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάτι πάει στραβά και με το Χάρι, γιατί δεν μπορεί 4 ώρες. Ξέρουμε ότι είναι ψηλοδύσκολα να συναρμολογήσεις τα έπιπλα αυτής της γνωστής σου ειδικής εταιρείας, αλλά ας πούμε, εγώ πρόπερση που έφτιαξα ολόκληρο κρεβάτι μου πήρε μια ωρίτσα. Τώρα ένα λαμπατέρ και ο Χάρη να το κάνει τετράωρο ή βαριόταν ή είχε αλλού το μυαλό του. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Και λέει λοιπόν ο Χάρη, μια μέρα θα πάρω εκδίκηση από τη Σουηδία. Είτε είναι σε αυτή τη ζωή, είτε στην επόμενη. Και το έκανε ρε. Έβαλε το πρώτο γκολ. Σωτήρη, εσύ χθες σε αυτό το μάτς με ποιον ήσουνα? Με τη Σουηδία. Ευχαριστώ. Που δεν τη θέλω τη Σουηδία, αλλά δεν θέλω την Αγγλία.
Για κάποιο λόγο. Αυτό με το Lions Lions, ναι, καταλαβαίνω, έχετε παίξει όλο το game πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ φέτος. Αλλά εντάξει. Δηλαδή από μικρά τρέχατε στο Hyde Park, ποιο άλλο, ποιο είναι εκεί πέρα στο... Εσύ λόγω Bond τώρα που το σκέφτομαι δεν έπρεπε να είσαι με την Αγγλία. Την εθνική Αγγλία δεν γουστάρει ο Σωτήρης. Εντάξει, το διευκρινίζουμε και αυτό στον αέρα. Είδες χθες το Κροατία-Ρωσία, Ρωσία-Κροατία. Δεν το είδες. Ήταν η πρόεδρος της Κροατίας. Κολίντα Γκράμπαρ Κιτάροβιτς. Εγώ ξέρεις με την Κροατία και ό,τι τελειώνει σε έτσι γενικά, είτε είναι η Σερβία είτε είναι η Κροατία, έχω έναν έρωτα. Και τη βλέπω την Κολίντα, την πρόεδρο, φοράει μία κόκκινη παντελόνα και από πάνω φορούσε την φανέλα της Κροατίας, Σωτήρη. Και ξεκινάει λοιπόν και ανοίγει το χορό τον γκολ. Αφού λείπει δημοσιογράφος εκπομπής, θα πω εγώ τα δημοσιογραφικά τα κλεισέ. Ανοίγει το χορό τον γκολ η Ρωσία. Σηκώνε το Πούτιν, κύριος. Σου λέει, οικοδεσπότη είμαι, να της δώσω το χέρι. Κάνουν τη χειραψία. Ισοφαρίζει η Κροατία, σηκώνεται η Κολίντα. Κάνει χειραψία. Μπαίνει μπροστά μετά ξανά η Ρωσία. Σηκώνε το Πούτιν, την κάνει πιο ένθερμο ένα αγκαλισμό. Το ίδιο έγινε στο 2-2. Λίγο ακόμα έγραψε ένας φίλος. Πόσες φορές τη μέρα ακούς το It's Coming Home από τους γύρω σου εδώ πέρα? Εγώ ας πούμε εδώ πέρα με αυτούς που συναναστρεφόμαστε, το ακούω τις 4 φορές τη μέρα It's Coming Home. Είδα μέχρι και ένα αρθράκι σε εφημερίδα της Αγγλίας. Άκου τώρα, Σωτήρη. Ξέρεις έτσι όπως γράφουν τα κείμενα, είναι όλα στοιχισμένα απόλυτα για να χωράνε 5 στήλες σε μία σελίδα, έτσι. Ένα πολύ παρατηρητικό μάτι έκατσε και πρόσεξε ότι σε ένα άσχετο με τον αθλητισμό άρθρο σε εφημερίδα, η ακροστοιχίδα, τα γράμματα, τα πρώτα από τη μία στήλη έλεγαν It's coming home. Το έχουν πάρει πάρα πολύ ψύχρεμα αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Δεν το πιστεύω σχεδόν καθόλου. Ναι ρε φίλε, έλεγε η πρώτη, μπορεί να ξεκινούσε I was, η δεύτερη σειρά της παραγράφου ξεκινούσε από TAF, από τι. Και όλα τα γράμματα εκεί έβγαζαν It's coming home. Τέτοια τρέλα, ούτε εμείς παλιά θυμάσαι που λέγαμε φέτος πάμε για πρωτάθλημα. Να το κάνουμε μια ακροστοιχίδα και εμείς στη Φόρτσα. Να γράψουμε πρωτάθλημα 2019. Στέλνει δημοσιογράφος αυτής της εκπομπής, δεν ήταν ο Πούτιν, ήταν ο Μετβέτεφ. Εντάξει. Να καταγγείλω ότι με βγάλανε χθες ενώ έπαιζε η αγαπημένη μου Κροατία και είδα το μάτς σε μαγαζί, το οποίο είχε καιρό σου, Σωτήρη. Και άκουγα όλη την ώρα συνθήματα για τη Ρωσία. Φυσικά ήμασταν γυναικοπαρέα, φυσικά ξέρεις τι γυναικοπαρέα είμαστε εμείς όλες, έτσι, μία και μία. Και την ώρα που πανηγυρίζουμε το πρώτο γκολ της Κροατίας, έρχεται ο σερβιτόρος με νόημα και μας λέει «Ζήτημα να ξέρετε ρε κορίτσια, 4 παίκτες». Δεν πατήσαμε παύση. Ξεκινήσαμε κατευθείαν, γραμμή-γραμμή. Σούμπασιτς, πιάσαμε μετά τα στόπερ, χαφ, όλα κανονικά. Α, λέει, εντάξει, δεν ήξερα. Και τελειώνει το μάτς χθες. Ρωσία-Κροατία, κερδίζει η Κροατία στο πέναλτι. Είσαι στη Γερμανία. Βγαίνουν οι Κροάτες που βρίσκονται εκεί να πανηγυρίσουν στην περιοχή και ακούς από αυτόν που βαράει το τύμπανο και τι λέει ρε Σωτήρη. Μακάρι να ξέρα τι κάνω και τι λέω, πάω κολλέω. Συνέβη αυτό χθες το βράδυ. Ψάχνω να βρω τώρα σε ποια περιοχή είναι και αν έχει βίντεο φίλος. Στην Κροατία στους πανηγυρισμούς. Μόνο για Αγγλία δεν περιμένω να δω πάω ξέκι να πανηγυρίσει. Με Bruno Mars θα σε πάω στο διάλειμμα. Εσύ θα με πας βασικά γιατί στο διαλύσεις τα τραγούδια. Τι θα κάναμε χωρίς ο Τύρι Δασκαλάκη σε αυτό το ραδιόφωνο δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πιούμε μια γουλίτσα καφέ να ανοίξει καλύτερα το μάτι Κυριακή πρωί. Και επανερχόμαστε. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Μπουγάτσα με Hangover ακούτε. Λίμπερο 107,4. Με τις δύο Ελένες. Κανονικά στη θέση τους. Η μία στο στούντιο, η άλλη στο ρεπορτάζ. Ελενάκη. Καλημέρα, χαίρετε. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, καλά, όλα καλά. Ανηλυμένες υποχρεώσεις έτσι μας κράτησαν μακριά. Εντάξει. Ξέρω ότι σου λείπουν τα δημοσιογραφικά κλισέ όταν λείπω από την εκπομπή.
Και φροντίζω να τα καλύπτω. Δεν ξέρω αν το άκουσε όλο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τα Εντάξει, άκουσα. φεύγει η αποστολή σε δικαιολογημένα απούσα, γιατί κάποιος πρέπει να καλύπτει και το ρεπορτάζ. Ωραία, αφού ξεκίνησες από ΠΑΟΚ, αν και εγώ θα σε πήγαινα σε Μουντιάλ, Ναι. να δώσουμε τι ακριβώς έγινε σήμερα το πρωί. Στις 9 περίπου έφτασε η αποστολή του Δικεφάλου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μία ακόμη προετοιμασία, έτσι. Το καλοκαίρι τα έχει αυτό. Φέτος το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό για τον ΠΑΟΚ, γιατί η προετοιμασία για πρώτη φορά γίνεται σε δύο κομμάτια. Πήγαν την πρώτη φορά για 11 ημέρες την προετοιμασία πάνω στην Ολλανδία, έδωσαν 3 φιλικά παιχνίδια, επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, πήραν τις μερικές ανάσες ξεκούρασης, έκαναν 2 προπονήσεις στην Μεσύμβρια και πλέον σήμερα το πρωί αναχώρησαν και πάλι για την Γερμανία και από εκεί οδικώς για το Όστερμπεργκ. Θυμίζουμε ότι η πρώτη προετοιμασία, το πρώτο στάδιο έγινε στο Χόστ και το δεύτερο είναι στο Όστερμπεργκ. Έχει προγραμματιστεί μία ακόμη σειρά φιλικών παιχνιδιών. Αύριο κιόλας έχουμε έτσι το πρώτο φιλικό με την Κατευθείαν επιτροπή στα της βαθιά ομάδας. δηλαδή. Κοίταξε να σου πω και κάτι, δεν τους άφησε και ο Λουτσέσκου να χαλαρώσουν πολύ. Αν σκεφτείς ότι επέστρεψαν την Τρίτη, κάθισαν Τετάρτη, Πέμπτη και από Παρασκευή επανήλθαν σε προπονήσεις, τους κράτησε σε έναν ρυθμό. Οπότε είναι δικαιολογημένο να υπάρχει φιλικό παιχνίδι αύριο κιόλας με την ΤΑΟ, έτσι. Ναι. Δυνατή ομάδα, καλή ομάδα, καλό φιλικό. Ήθελε ο Λουτσέσκου να γίνουν 2-60 λεπτά, έτσι για να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή οι δύο ενδεκάδες που έχει στο μυαλό του. Ενώ φάνηκε ότι στη ΑΟ και οι Ρουμάνοι το αποδέχονται και ότι βολεύει και αυτό σε πρώτη φάση να δούμε 2-60 λεπτά, 120 λεπτά. Κατάλαβες τώρα. Είμαστε από το Μουντιάλ που βλέπουμε πάρα πολύ παράταση. Και σου λέει βάλτε εκεί πέρα να χορτάζουνε. Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ πέναλτι και αυτά. Ξεκινάει το μάτι 9 και 12 η ώρα τελειώνει. Είναι φοβερό αυτό. Δεν θα ήταν ωραίο ένα φιλικό το οποίο να το πάνε επίτηδες στην παράταση να δούμε πέναλτι. Και στα πέναλτι, ναι. Ναι. Πάντως είναι προγραμματισμένα όλα τόσο καλά, γιατί έβλεπα λίγο το πρόγραμμα πριν με τα φιλικά. Υπάρχει αύριο φιλικό με τη ΣΤΑΟ, έτσι. Αύριο δεν έχει Μουντιάλ, έχει την Τρίτη. Οπότε μετά έχουμε ξανά φιλικό την Πέμπτη. Γιατί Τρίτη Τετάρτη έχουμε τα ημιτελικά. Ναι. Μια χαρά! Γι' αυτό σου λέει, είναι όλα προγραμματισμένα. Εν σοφία επίησε. Είχανε πρόγραμμα. Αυτός που έβγαλε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, εν σοφία επίησε, γιατί ήταν δύσκολο όταν έχει Μουντιάλ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι τα φιλικά ενδεχομένως, μην κοιτάς εμείς που ούτως ή άλλως θα το δούμε είτε είναι φιλικό είτε επίσημο, εντάξει, όταν έχει Μουντιάλ και είμαστε σε τέτοια φάση ημιτελικού και τελικού, ο άλλος έχει μια αγωνία, έτσι, θέλει να δει το Μουντιάλ. Και όταν μιλάμε και για ημιτελικούς, πολύ πιθανό να διαλέξει ανάμεσα στα δύο να δει Μουντιάλ. Και όταν μιλάμε για αυτό το Μουντιάλ, έτσι. Για δηλαδή, Φιλενάδα, τι Μουντιάλ ζούμε, πώς το έγραψε ένας, τι έχουμε κάνει και ταξίζουμε, δεν ξέρω. Αυτό το Μουντιάλ ισχύει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον Μουντιάλ, αλλά για τον ΠΑΟΚ. Λέγαμε πάλι στο Μουντιάλ, επιστρέφουμε. Μας τραβάει σαν μαγνήτης. Στις 10 και 4 η αποστολή ταξίδεψε, πέταξε για την Ολλανδία. Με τους γνωστούς 26, ενσωματώνονται και Πρίγιοβιτς, Ουάρντα μαζί με την ομάδα. Ο Ουάρντα, ο οποίος βρέθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Πρίγιοβιτς, επειδή χθες ήταν στην Ελβετία, πιστεύω ότι κατευθείαν από εκεί θα βρεθεί στην Ολλανδία για να συναντήσει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ο Ουάρντα και αυτός ειδοποιήθηκε από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να βρίσκεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Θεώρησαν ότι τις ημέρες που είχε μπροστά του για ξεκούραση μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ ήταν αρκετές. Οπότε μπορεί και αυτός να μπει κανονικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και να αποκτήσει έτσι αγωνιστικούς ρυθμούς. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Από την αποστολή, ναι, ξεχωρίζει η απουσία Λεβέκ. Δεν έχουμε Λεβέκ. Και που είχαμε τώρα, θα πω εγώ. Ποια διαφορά. Ναι. Ο Λεβέκ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή, έχει πάρει άδεια από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ προκειμένου να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Πες μου εσύ τώρα που θα βρει ομάδα, Ελένη. Κοίτα, Ελένη, τώρα επειδή ασχολούμαι με Λεβέκ, κάνω ένα θεματάκι για Λεβέκ, έχει πέρσι καταγράψει 65 ολόκληρα λεπτά. Και ένα μαρτύρησε ψυχούλα του. Στο transfer mark είναι, εκτός λόγω τραυματισμού, είναι πολύ άσχημο σαν εικόνα
να μπαίνεις για να δεις τα στατιστικά και τις συμμετοχές ενός ποδοσφαιριστή και να είναι όλο αυτό το χρωματισμένο που έχει το transfer market, ότι είναι εκτός λόγω τραυματισμού, και είναι ανακατεβατό. Εδώ όταν ακούγονται ονόματα έτσι, και υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια και μπαίνουμε και τους ψάχνουμε και βλέπεις ότι έχασε ένα μήνα, δύο, γιατί ήταν εκτός λόγω τραυματισμού. Σου χτυπάει λίγο. Ναι, βαράει άσχημα στο μάτι και λες τι είχε εδώ ο κύριος και έλειπε, ρε παιδί μου, και αρχίζει και ψάχνει στο ιστορικό του, στους τραυματισμούς του. Σκέψου πόσο μάλλον να δει κάποιος ο οποίος είναι ενδιαφερόμενος το ιστορικό του, έτσι. Καλά, και ο αυτός που είναι ενδιαφερόμενος θα δει μόνο το ιστορικό, δεν θα δει και πέντε άρθρα που κυκλοφορούν τον τελευταίο χρόνο. Ότι είναι όλο αυτό κάπως αδικαιολόγητο σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη. Ακριβώς, είναι... Για τον Λεβέκ είναι περίεργα τα πράγματα, γιατί πέρα από δεν είναι καθαρά ιατρικό το θέμα. Πώς το λέω αυτό, στην προετοιμασία λέει στους ανθρώπους ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις και ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Γίνονται εξετάσεις και αυτές οι εξετάσεις βγαίνουν καθαρές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα είναι ιατρικό. Ότι είναι, ναι, είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει επιβαρυνθεί, γιατί δεν έχει περάσει και λίγα από ιατρικής άποψης, από άποψη τραυματισμών. Οπότε μιλάμε για έναν επιβαρημένο οργανισμό. Αλλά όταν έχει περάσει το χειρουργείο, έχει επανέλθει μετά από 3 μήνες που είναι ο εκτιμόμενος χρόνος επιστροφής του. Γενικώς ακολουθεί μια διαδικασία με πολύ αργούς ρυθμούς για να επανέλθει. Και επανέρχεται. Και οι εξετάσεις του πλέον είναι καθαρές. Και δεν δικαιολογούνται πουθενά οι ενοχλήσεις και οι τραυματισμοί. Και ακυρώνεται δημόσια από το ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι, τώρα το τελευταίο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, γιατί οι τραυματισμοί λειτουργούν διαφορετικά στον κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, ακόμη και αν δεν είναι 100% έτοιμοι, δηλώνουν και πολλές φορές επιβαρύνουν και κάνουν κακό στον εαυτό τους από την τρέλα τους και από τη δίψα τους να επιστρέψουν, γιατί ενδεχομένως φοβούνται ότι χάνουν τη θέση τους, γιατί θέλουν να δείξουν πράγματα. Είτε να δώσουν στην ομάδα, γιατί να βοηθήσουν. Ναι. Υπάρχουν αυτοί, υπάρχει σίγουρα αυτή η κατηγορία των ποδοσφαιριστών. Τους οποίους τους βάζουμε σε μια μεγάλη κατηγορία ότι θέλω να παίζω ποδόσφαιρο γιατί είμαι ποδοσφαιριστής. Όλους αυτούς. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια περίπτωση που προφανώς δεν θέλει. Και αυτούς τους ποδοσφαιριστές εγώ τους κατανοώ. Γιατί και εμείς έχει τύχει να πάμε στη δουλειά μας ενώ έχουμε πυρετό να λέμε καλά είμαι. Δηλαδή είναι αυτό το ότι εντάξει, είσαι επαγγελματίας. Έτσι. Θες να δεις, θες να βοηθήσεις, θες να προσφέρεις, να δείξεις πράγματα. Ενδεχομένως να παλέψεις για μια θέση που δείχνει ότι τη χάνεις. Βέβαια, και αυτό έχει τα ρίσκα του, γιατί ενδεχομένως να επιστρέψεις και να προκαλείς μεγαλύτερη ζημιά, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα. Εκεί όμως δεν λες ότι κάτι πάει στραβά. Ναι. Και υπάρχει και άλλη κατηγορία, με τον Λεβέκ βεβαίως να το έχει φτάσει στο άλλο άκρο, έτσι. Δηλαδή, οι εξετάσεις να είναι καθαρές, όλα να μοιάζουν καθαρά και ότι δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Γι' αυτό λέγω ότι εντοπίζεται κάπου αλλού το θέμα. Μιλάμε, αφορά την ψυχοσύνθεση του αθλητή του συγκεκριμένου. Ναι, το 2012 ο συγκεκριμένος έφτασε μια ανάσα από το να κόψει την μπάλα, από ένα σοβαρό τραυματισμό, μια μόλυνση που είχε πάθει. Ναι, ένα τέτοιο, το 2012 πριν 6 χρόνια ήταν 23 χρονών. Ναι, 22-23. Είναι δύσκολο. Δύσκολα διαχειρίσιμο σαν κατάσταση για ένα παιδί, για ένα ποδοσφαιριστή στα 22-23, σίγουρα συστηγματίζει, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να το παλέψεις ψυχολογικά. Και ο Λεβέκ μας δείχνει, μας έδειξε αυτό το χρόνο παρουσίας του, έτσι, που είναι στον ΠΑΟΚ, ότι είναι ένας διαρκώς τρομαγμένος ποδοσφαιριστής, ψυχολογικά ανέτοιμος, που καταλαβαίνεις ότι πρέπει να δουλευτεί σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι πλέον καθαρά ιατρικό. Να σου πω κάτι. Να δουλεύει με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Ναι. Και χωρίς να θες να είσαι κακοπροαίρετος, πραγματικά αν υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα ψυχολογικό, μακάρι να το λύσει το παιδί. Δηλαδή να είμαστε τέρμα καλοπροαίρετοι, έτσι. Έστω ότι είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα και δεν είναι κάτι άλλο, τότε πρέπει να το δουλέψει. Και δεν φταίει ένας σύλλογος ο οποίος σε στήριξε για έναν ολόκληρο χρόνο όταν βλέπει ότι από την αρχή δεν υπάρχει πραγματικά τόσο σοβαρό πρόβλημα. Και σε στηρίζει επί ένα χρόνο και σου δίνει χώρο, χρόνο και χρήματα να κάνεις την επέμβαση που λες ότι χρειάζεσαι, να κάνεις την αποθεραπεία σου, να πάρεις το χρόνο σου για να επιστρέψεις. Κάθε φορά που λέμε ότι μπαίνεις στις προπονήσεις να ξαναβγαίνεις και φτάνεις αυτή την ώρα να πηγαίνεις στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
Να Να παίρνει φτάνει. μια ευκαιρία, μια έκτακτη Μπράβο. ευκαιρία, έτσι. Ένα Μετά λευκό από χαρτί μια έτσι, να σεζόν. σου μηδενίζουν ό,τι έχει γίνει την προηγούμενη σεζόν. Μετά Έτσι. από μια σεζόν που κατέγραψε 65 λεπτά. Θα μου πείτε τώρα γιατί ασχολείστε με τον Λεβέκ. Είναι στα Καταλαβαίνω τον παράδοξα αυτό που εκνευρισμό. συμβαίνει. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που υπάρχει, αλλά εγώ προσπαθώ να το δω με νυφαλιότητα, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα σε μια τέτοια υπόθεση. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι εξετάσεις του βγαίνουν καθαρές, όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα, η ομάδα σου δείχνει μια ακόμη ευκαιρία για να πατήσεις τα πόδια σου, να κάνεις το restart, γνωρίζοντας ότι ήσουν μια ολόκληρη σεζόν με ένα 65 λεπτό στην πλάτη. Καταλαβαίνεις ότι και εσύ πρέπει να αρχίσεις να το δεις λίγο το έργο διαφορετικά. Και όχι 5 λεπτά πριν ξεκινήσει το φιλικό να πεις ότι πάλι νιώθεις ενοχλήσεις. Ενώ Ναι, σου γιατί λέει ο κρεμάς και προπονητής τους ότι θα συμπαίκτες μπεις. σου, κρεμάς και τον προπονητή σου, τους ανθρώπους που αποφάσισαν να σου δώσουν μια άλλη ευκαιρία, μια ακόμη ευκαιρία. Είναι σύνθετο το θέμα. Έτσι. Τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση σκέφτομαι και το Γιαννούλη, εγώ, ας πούμε. Μπορώ να βάλω και στο πλάνο μας το Γιαννούλη. Αλλά δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος από τη στιγμή που ο Γιαννούλης πήγε στον Ατρόμητο και θα συνεχίσει εκεί τη νέα σεζόν. Να το κλείσουμε. Λάθη γίνονται, λάθη έγιναν. Να Ας μαθαίνουμε μαθαίνει ο μόνο. καθένας, ας μαθαίνει ο καθένας από τα λάθη του. Αφού Αυτό πήγε στον ακριβώς. Ατρόμητο, έχουμε και άλλη απουσία σε σχέση με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ευθύμης Κουλούρης δεν θα είναι σε αυτή την προετοιμασία. Πολύ σωστά. Αφού πήγε δανεικό στον Ατρόμητο. Πολύ σωστά. Και ήταν δύσκολες αυτές οι 2 μέρες τώρα προπονήσεων, μέχρι και ο Ελκαντουρί αγωνίστηκε Αυτό πάλι. ως φορ. Κοίταξε, αναζητεί μια λύση εκ των έσων. Από τη στιγμή που ο Πρίγιοβιτς ήταν διακοπές, ήταν στη σχετική άδεια και είχε μόνο το Μυστακίδη, αναγκαστικά στο οικογενειακό διπλό θα πρέπει να βρει μια λύση εκ των έσων. Και αν βάλουμε και Και την αυτό. εικόνα από το δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ που ο Ελκαντουρί έβαλε και 2 γκολ, μια χαρά ήταν για τις Ναι. ασκήσεις σαν φορ. Οπότε έπρεπε να βρει κάποιον, έπρεπε να βρει μια λύση για να βγει το πρόγραμμα. Ο Ευθύμης Κουλούρης με την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία και από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας έφυγε στον Ατρόμητο, υπέγραψε για 1 χρόνο, δανεικός εκεί πέρα. Τώρα επιστρέφει ο Πρίγιοβιτς, σαφώς έχει έτσι περισσότερες λύσεις, αλλά δεν πάβει να αποτελεί προτεραιότητα η απόκτηση φόρ, έτσι. Ναι. Με φόντο τη συνέχεια, όχι με φόντο τα παιχνίδια για τη Βασιλεία. Μπράβο, Γιατί δεν νομίζω χτίζεις ότι. μόνο για 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχεις ολόκληρη σεζόν μπροστά Δεν σου. προλαβαίνουμε, νομίζω. Δεν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ ακόμη και να αποκτήσει σήμερα, αύριο επιθετικό, να τον εντάξει και να τον ενσωματώσει. Και αν σκεφτεί κανείς το πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκου και το πώς θέλει να ενσωματώνονται οι νέοι παίκτες και να μπολιάζονται μέσα στην ομάδα, θεωρώ απίθανο να δούμε απόκτημα, νέο μεταγραφικό απόκτημα στα παιχνίδια να με τη αγωνίζεται Βασιλεία. στα δύο παιχνίδια με τη Βασιλεία ακριβώς. Το άλλο Και που γι' αυτό κρατά. κιόλας, Ναι, πες, πες, πες. ναι, γι' αυτό κιόλας μίλησε με τον Πρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ, μίλησε και με τον Λουτσέσκου, μίλησε και με τον Κωνσταντινίδη ο Πρίγιοβιτς. Τους είπε ότι θα είμαι πίσω στα παιχνίδια με τη Βασιλεία, θα ακολουθήσω κανονικά την προετοιμασία. Νομίζω ότι έχω αρκετές ημέρες στη διάθεσή μου για να ξεκουραστώ, γιατί γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και είναι και σημαντικό για τον ίδιο, γιατί παίζει απέναντι σε μια ελβετική ομάδα, έτσι. Και αν δεν Μόλις πήρε το αίμα του συνεπάγεται. πίσω στο Μουντιάλ, γιατί δεν κατέγραψε λεπτά συμμετοχής, να η ευκαιρία Αλεξάνδρ. Ναι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον Πρίγιοβιτς και για τη Βασιλεία, έτσι. Ναι. Το άλλο Τι που θα με κρατάω εγώ ρωτούσες? από την αποστολή που ανακοινώθηκε χθες είναι ότι είναι και πάλι μέσα κανονικά ο Μπαλογιάννης. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ο μικρός Είναι ο έδειξε Μπαλογιάννης. πάρα πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο στάδιο και προφανώς κάτι είδε ο Λουτσέσκου για να τον καλέσει σε αυτή τη δεύτερη προετοιμασία που νομίζω είναι πιο επί της ουσίας προετοιμασία. Ισχύει αυτό. Κοίτα, σίγουρα είδε διάθεση. Ναι. Είδε διάθεση. Δηλαδή, όταν στο πρώτο φιλικό ο Μπαλογιάννης αναγκάζεται να βγάλει ένα ολόκληρο 90 λεπτό λόγω του γεγονότος με τον Λεβέκ και της άρνησής του να μπει και να αγωνιστεί και του έλεγε ο Λουτσέσκου ότι αν είσαι κουρασμένος, γιατί μιλάμε για πρώτο φιλικό, έτσι, μετά από 3 μέρες διπλών προπονήσεων, που καταλαβαίνεις και εσύ ότι πολύ το σώμα βαριά. Δεν έχει τεντώσει, το κορμί είναι ακόμη ακριβώς και τα πόδια και το κορμί είναι πολύ βαριά, και να του λέει ότι αν θέλετε και ο μικρός, επειδή είναι η πρώτη του προετοιμασία, είναι η πρώτη γεύση που παίρνει από τον ΠΑΟΚ και αντιλαμβάνεται ότι είναι μπροστά σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι για βασικός, εγώ δεν σου λέω ότι θα γίνει βασικός και αναντικατάστατος, αλλά στο ότι θα δουλεύει και θα παίρνει άρωμα και κλίμα από τη μεγάλη ομάδα και ενδεχομένως σε παιχνίδια να καταγράψει κάποια λεπτά συμμετοχής, έλεγε όχι, δεν θα συνεχίζω κανονικά. Με όποιες δυνάμεις
του είχαν απομείνει. Ο Και είναι ορισμός του κάτι το οποίο... αρπάζω την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ο ορισμός του έχω διάθεση και ας μην έχω δυνάμεις, έτσι, Ναι. γιατί είδαμε στο πρώτο φιλικό ότι άρχισε να πέφτει, ενώ είχε ανεβάσματα, είχε τρεξίματα, είχε κάποια καλά στοιχεία, καθώς μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική εξέλιξη, έτσι, είναι μικρός ακόμη, αλλά είχε κάποια καλά στοιχεία, τα οποία όσο περνούσε η ώρα χανότανε, γιατί ήταν λογικό, ήταν άρχισε να του βγαίνει κούραση, Ναι. όλα τα σημάδια της κούρασης. Αλλά εκεί να επιμείνει, να αγωνιστεί, και ένα παιδί το οποίο θέλει να δουλέψει και του δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και ακούει τον προπονητή του να του λέει ότι όσο δουλεύει, έτσι ακόμη και σε μια θέση την οποία δεν γνωρίζει, γιατί μιλάμε για ένα εξαροκτάρι και ξαφνικά βρέθηκε ως αριστερός μπακ, μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Οπότε γιατί όχι. Και ξέρεις, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο οι ιστορίες και οι καραμπόλες αυτές είναι και που χτίζουν καριέρες. Δηλαδή άπειρες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών Ο Πασχαλάκης, ξεκίνησαν φόρδινγκ από... ξεκίνησε. Ναι, Πασχαλάκης πέρασε από όλες τις θέσεις βέβαια. Ο Ναι, εντάξει. Βιερίνια, Ο Βιερίνη, τα μπράβο. 32 του, έτσι, δεν είναι... Έτσι ακριβώς, οι καραμπόλες και τα όσα κρύβει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις σε ποια θέση μπορεί να σε φέρουν και τι καριέρα να σου επιφυλάξουν. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Περιμένουμε πολλά και από το Λίμπερο, από τις ενημερώσεις που θα έχουμε εκεί Βεβαίως. πέρα από τα παιδιά μας, που θα Δημήτρης βρίσκονται στην Ζεβαδόγλου, Ολλανδία. Σταύρος Κόλκα θα βρίσκονται εκεί με όλα τα φιλικά, με όλη την προετοιμασία, πρωινή, απογευματινή προπόνηση. Ξέρεις, τα κλασικά έφυγαν τώρα Ολλανδία. Εκεί στην Ολλανδία ετοιμαστείτε για 30 και 35 βαθμούς Κελσίου. Εμείς ήδη από σήμερα έχουμε ένα αεράκι, έτσι, πέρα από τη χθεσινή βροχή. Τυχαίο Έχουμε ένα που αεράκι. όταν λείπει ο Πάουκ και ο Σταύρος Κόλκας, δηλαδή, αυτό είναι που ευθύνεται Εγώ κυρίως. με ζακέτα κατέβηκα. Φυσούσε Και πολύ, θέλω να σου αλήθεια πω, είναι. φυσούσε πολύ και θέλω να σου πω ότι ήμουνα μέχρι πριν από λίγο με ζακέτα, γιατί ένιωθα ένα κρύο. Ένα chill που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Ναι. Και οπότε διάβαζα προηγουμένως, χαλάει, έτσι. Ναι, Χαλάει, για γιατί βροχές έχουμε πάει από το πτώσει. μεσημέρι. Έχουμε πτώσει της θερμοκρασίας και δεν έχουμε και μουντιάλ σήμερα, έτσι. Να πεις ότι κάθομαι και σπίτι μου με τέτοιο καιρό. Ρε λένε, τι το είπες τώρα αυτό. Τι θα Ξέρεις κάνουμε σήμερα. τι θέλω να πεις, αλλά θα το πεις μετά το διάλειμμα. Τι. Πέρα από αυτό το οποίο σου έστειλα το δυσάρεστο, γιατί το ανοίξαμε σαν θέμα χθες, Ναι, θα το θέλω πούμε να την μου πεις εξέλιξη. και για το ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Το Ισχύει ή δεν είπα, ισχύει. το είπα. Το είπες, δεν το άκουσα. Έκανες Ναι, για ρεπορτάζ το εκείνη μάτι. την ώρα από ό,τι ξέρω. Αν και εσύ Είπαμε, είχα εντάξει, ψαχτώ, ναι, δεν το... το διάβασα χθες. Τι θεότητα, τι θεότητα. Όχι θεότητα ο ίδιος, γιατί ο ίδιος το έγραψε πριν ένα χρόνο, έτσι. Είναι αυτό το γλυκό. 2016, Α, Ιούνιο. 2016, συγγνώμη. Και να σου πω κάτι, τους αγαπώ τους Άγγλους, πέρα από το It's coming home, το οποίο εντάξει, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, It's coming home, It's coming home. Περίμενε Να σου πω λίγο κάτι, τώρα, γι' όπως... αυτό το It's coming home. Άκουσες τι είπαμε πριν για την εφημερίδα. Βεβαίως το άκουσα το πώς Ακροστοιχίδα, έκανε... football's coming home. Ναι, πώς τα κατάφεραν. Ναι. Είναι φοβερή σε αυτό. Τα Κοίταξε, η βιντεάκια του Αγγλία... Λίνεκερ, δηλαδή ότι το έχουν πάρει γενικά πάρα πολύ ψύχρεμα. Και βεβαίως αυτός ο Άγγλος, ο αμυντικός της Λέστερ, ο Χάρι, Ναι. ο Μαγκουάιρ. Μαγκουάιερ, έτσι, ο οποίος είχε γράψει ότι θα πάρει εκδίκηση από τους Σουηδούς, έτσι. Και μάλιστα Γιατί είχε πει σε αυτή τη 4 ζωή στην επόμενη, δεν ξέρω πότε, αλλά θα πάρω. 4 ώρες, λέει, προσπαθούσε να φτιάξει, να συναρμολογήσει μία λάμπα γραφείου. Ναι, Ελένη. Ελένη, ξέρεις ότι Ναι. πήρα έπιπλα από αυτό το κατάστημα που είναι Ναι, όλα... το γνωστό που Ναι, ξέρουμε. Ναι. το σουηδικό. 4 ώρες για λάμπα, ρε φιλανάδα, δεν κάνεις. Το κρεβάτι διτόστησα σε μία ώρα και κάτι. Και μιλάμε ότι ήταν ένα κρεβάτι μέσα σε μια συσκευασία 5x5. Αυτό. Όλα Εντάξει, πλακέ. Ο Χάρη... Ο Χάρη έχει άλλα ταλέντα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Δεν έχει τη συναρμολόγηση. Ας μην το κάνουμε θέμα. Εντάξει, φοβερό. Λοιπόν, φοβερό. Και η Αγγλία ότι βρίσκεται σε τέτοια φάση είναι φοβερό. Αλλά πλέον μετά τον αποκλεισμό της Βραζίλιας το λέμε ανοιχτά ότι είμαστε με Γαλλία. Και Κροατία θα χαρούμε. Γαλλία έτσι, και να μην... Κροατία, έτσι μαζί σου. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ο Σωτήρης κάνει διάλειμμα. Ξέρεις πώς είναι. Τον πιάνει αυτή η εξαλωσύνη, το πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε περάσει. Τυπικότατο Σωτήρης Ναι, Δασκαλάκης. 1,5 ολόκληρο λεπτό έχουμε ξεφύγει.
Λοιπόν, ωραία, σας αφήνω κι Σε εγώ. ευχαριστούμε Καλή πάρα συνέχεια, πολύ. καλημέρα. Γεια σου, αγάπη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε και εμείς στο διάλειμμα, Σωτήρη, αφού βιάζεσαι τόσο πολύ. Και επανερχόμαστε, θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο με προετοιμασία του Άρη από τα 3-5 πηγάδια. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μπουγάτσα με Hangover, Λίμπερο 107,4, 11 και 10. Σε λίγο θα καλέσουμε και το φίλο μας, τον Νίκο Παπαδόπουλο, να μας δώσει το τελευταίο ρεπορτάζ από την προετοιμασία που πραγματοποιεί ο Άρης για τη μεγάλη επιστροφή στα σαλόνια της Super League, στα 3-5 πηγάδια. Αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και για τον Άρη. Μέχρι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Νίκο σε συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε πριν με την Ελένη, την Μπούντου, να πούμε λίγο και τις ημερομηνίες των τριών φιλικών που θα δώσει ο Δικέφαλος στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και στο Όστερμπεκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι με τη Στεάβου Ακουριστίου, του Τζίτζι Μπεκάλι. Θα έχουμε συνάντηση Βαρέλα Τζίτζι. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 8. Όπως είπε πριν και η Ελένη, αρχικά ο Λουτσέσκου ζήτησε να γίνουν 2-60 λεπτά ώστε να πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής οι δύο ενδεκάδες που έχει στο μυαλό του. Τελικά η Στεάουα λόγω τραυματισμών αποχωρήσεων δεν συμπληρώνει δύο ολόκληρες ενδεκάδες, οπότε το παιχνίδι θα διεξαχθεί με τον παραδοσιακό χρόνο των 2-45 λεπτών. Είπαμε στις 8 αύριο. Το δεύτερο φιλικό είναι την 5η 12 Ιουλίου, δηλαδή έχεις αύριο το φιλικό. Τρίτη, Τετάρτη έχεις τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ. Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ δεν σε αφήνει χωρίς παιχνίδι. Έχει το φιλικό με τη Γάνδη, είχε δώσει φιλικό με την Under 23 νομίζω της Γάνδης στο πρώτο στάδιο. Τώρα έχουμε με τη μεγάλη ομάδα της Γάνδης, θεωρητικά αυτή είναι η ενημέρωση. Στις 7 είναι αυτό το παιχνίδι, ενώ την Κυριακή στις 15 Ιουλίου, και πρόσεξε τώρα τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό το μάτς. Έχει φιλικό με την Adverb, δεν ξέρω πώς τονίζεται. Τι ώρα, Σωτήρη? 1:30 το μεσημέρι. Αφού είναι ο τελικός το απόγευμα. Δεν βρήκαν εύκολα ομάδα. Γιατί όλοι είχαν στο μυαλό τους τον τελικό του Μουντιάλ. Βρέθηκε τελικά η Adverb και συμφώνησαν το παιχνίδι να δοθεί στη 1:30 το μεσημέρι. Για να μπορέσουν όλοι να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Ρωσίας. 15 Ιουλίου αυτό το παιχνίδι. Η Ασπρόμαυρη Αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη στις 17, δηλαδή Τρίτη, και ξεκινάει μετά η αντίστροφη μέτρηση για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Να καλημερίσουμε τον Νίκο, ο οποίος είναι στα 3-5 πηγάδια με προσφορά της εταιρείας Top Gas, φυσικά επίσημου αντιπροσώπου των κορυφαίων Ιταλικών συστημάτων υγραεριοκίνησης, BRC. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ προς το παρόν είναι ηλιόλουστο, ερωτικό το μέρος, η Θεσσαλονίκη, και πολύ αέρα. Τι γίνεται στα 3-5 πηγάδια? Στα 3-5 πηγάδια συνεχίζει να πέφτει κάπως η θερμοκρασία. Εντάξει, δηλαδή τώρα που μιλάμε έχει γύρω στους 17 βαθμούς. Oh. Ναι, είναι καλά, με συννεφιά μπόλικη. Σίγουρα θέλει να φορέσει ζακέτα και ενδεχομένως και παντελόνι από κάτω. Εντάξει, εμείς τώρα μέσα με τις βερμούδες. Αλλά όπως και χθες, έτσι και σήμερα, οι συνθήκες οι καιρικές είναι ιδανικές. Πήγες προετοιμασμένος όταν έκανες ναι, τη βαλίτσα ναι. σου, ήξερες ότι θα έχει τέτοια πράγματα? Όταν πηγαίνεις σε τέτοια μέρη, πάντα ξέρεις ότι πρέπει να εξοπλιστείς και αναλόγως, εντάξει, με ρούχα και για καλό καιρό και για τέτοια, αλλά και για τέτοιες καιρικές συνθήκες όπως αυτές που υπάρχουν από χθες εδώ πέρα στο Βέρμιο και θα υπάρχουν και τις επόμενες μέρες, όπως δείχνει ο καιρός, τον οποίο βλέπαμε πιο λίγο. Εντάξει, είναι καλύτερο για την ομάδα αυτό. Ναι, είναι ιδανικές συνθήκες. Εντάξει, τώρα το να κάνεις με ζέστη δεν είναι και το καλύτερο για τις προπονήσεις. Ειδικά στο πρώτο στάδιο, φαντάζομαι, που είναι πολύ πιο σκληρές και απαιτητικές. Ναι, και υπάρχει και περισσότερο τρέξιμο και... Να βρουν ρυθμό, ναι, να βρουν ρυθμό και οι παίκτες. Είναι πιο δύσκολες οι πρώτες μέρες. Σίγουρα, εντάξει. Απλά το ευχαριστούνται περισσότερο γιατί υπάρχει μπάλα μέσα στο πρόγραμμα, αυτό που λέγαμε και χθες, όπως υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην σημερινή πρωινή προπόνηση που ολοκληρώθηκε πριν από ένα-δύο λεπτά, με τους παίχτες να κάνουν
Περίπου μπορούμε να το πούμε και διπλό, δεν έγινε σε όλο το γήπεδο, αλλά έγινε σε μεγαλύτερο κομμάτι του γήπεδου ένα παιχνίδι, με τον Ερέρα να χωρίζει τους παίχτες σε δύο ομάδες των 10 ατόμων και να παίζουν 3 δεκάλεπτα. Ένα-ένα το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, είχε περισσότερη δράση από χθες η προπόνηση των παικτών. Νομίζω το απόλαυσαν και περισσότερο το σημερινό, γιατί γίνεται για πρώτη φορά. Χθες είχαμε ένα δίτερμα στο μισό γήπεδο, τώρα έγινε σχεδόν στο μεγαλύτερο, σαν 3/4 του γήπεδου. Και έτσι αρχίσαμε να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα και εμείς και ο Αριέρα, νομίζω, για τους παίχτες. Στην ουσία το έκανε για να δει περισσότερο κατά πόσο έχουν αφομοιώσει αυτά τα οποία δουλεύουν τις πρώτες μέρες εδώ πέρα στα 3-5 πηγάδια. Θα το κάνει και μες επόμενες μέρες, και αύριο και μεθαύριο, και νομίζω ότι θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο αν αρχίσουν να έρχονται και παίχτες, νέοι παίχτες βασικά, πάνω στην προετοιμασία. Από αύριο είπες περιμένετε? Όχι από αύριο, περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το Ματίγια και το Μενέντες, μέχρι Τετάρτη να μένετε και ο Κολάσο, περιμένουν να αριστικοποιηθεί και η άφηξη του Ματέο Γκαρσία. Ξεφόσον έρθουν και αυτοί, θα μπορέσει και ο Ρέρα να δουλέψει καλύτερα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Χθες είχαν και το πρώτο ρεπό. Χθες είχαν και το πρώτο ρεπό και θα έχει και σήμερα ρεπό το απόγευμα. Ναι, το Σαββατοκύριακο των παιχτών θα είναι κάπως χαλαρό. Βλέπω εδώ πέρα όμως το All About Aris ότι δεν ξεκουράστηκαν όλοι στο απόγευμα την ώρα που. Κοίτα, κάποιοι επέλεξαν να πάνε και στο γυμναστήριο. Εντάξει. Άλλοι επέλεξαν να δουν την Αγγλία χθες το απόγευμα. Εσύ το είδες? Το είδα, ναι, εντάξει, εννοείται. Το tweet του Maguire το άκουσες? Το είδα και εκείνο, ναι. Έκλαψα με το που το είδα, να ξέρεις. Την πήρε την εκδίκηση. Είσαι με την Αγγλία, ήσουν χθες με την Αγγλία στο Σουηδία-Αγγλία? Ήμουνα, ναι. Ήσουν. Ξεκάθαρα. Να σου πω κάτι, Ελένη, γιατί είναι δηλαδή, εμένα μου αρέσει, η Αγγλία μου αρέσει για τον εξής λόγο, διότι έχει να δει πάρα πολλά χρόνια κάτι καλό. Και μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το ζουν οι Άγγλοι. Δηλαδή, είδαμε όλοι τι γινόταν χθες στο νησί. Δεν κυκλοφορούσε ψυχή στους δρόμους. Όλοι ήταν σε pub, σε σπίτια και βλέπανε το παιχνίδι. Το ζουν λίγο διαφορετικά, γιατί είναι και κάτι το οποίο το νιώθουν δικό τους και είναι δικό τους. Ναι. Στην ουσία και είναι κάπως ωραίο. Δηλαδή, εγώ υποστηρίζω Γαλλία, αλλά αν το πάρουν και οι Άγγλοι, δεν θα στεναχωρηθώ, να σου πω την αλήθεια, θα το χαρώ κιόλας. Χθες άλλα μου λέγες ότι θες να το πάρει και η Κροατία, Νίκο. Όχι, δεν σου είπα ότι θέλω να πάρει η Κροατία. Σου είπα ότι θέλω να περάσει η Κροατία. Α, θες να περάσει, δηλαδή τώρα θες να αποκλειστεί. Ναι, εντάξει, μάλιστα. Τώρα πλήρωσε. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, πλήρωσε. Το δείγμα ψυχραιμίας των Άγγλων και πόσο ήπια αντιμετωπίζουν όλο αυτό το χαλασμό που γίνεται με την ακροστοιχίδα της εφημερίδας, το είδες? Όχι. Κυκλοφορεί λοιπόν ένα άρθρο σε εφημερίδα της Αγγλίας. Από αυτά τα μικρά τα στυλάκια, ρε παιδί μου, ξέρεις εσύ από εφημερίδες, ναι, που γράφεις και στην All About. Λοιπόν, όλα τα ακριανά γράμματα αριστερά σχηματίζουν τη φράση «Football's coming home». Έχουν τρελαθεί, εντάξει, ζουν τώρα, ζουν το όνειρό τους αυτή. Να σου πω κάτι, δεν τα κατάφεραν δηλαδή με Gerald, δεν τα κατάφεραν με Rooney και βλέπουν αυτή την άκρος νεανική και χωρίς σε μεγάλες προσδοκίες, γιατί έτσι μπήκαν, ότι πάμε από την αρχή, μηδενίζουμε και όπου βγει. Και βλέπουν ότι αυτή η ομάδα τους πάει πολύ μακριά. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο τώρα το υλικό το οποίο έχεις. Το θέμα είναι το πώς το διαχειρίζεσαι. Και ο Southgate έχει δημιουργήσει μια νεανική ομάδα και το διαχειρίζει σωστά. Εμένα η Αγγλία μου θυμίζει πολύ την Ελλάδα 2004. Όχι βάσει ηλικίας όμως, μεγάλοι ήμασταν τότε. Όχι βάσει ηλικίας, βάσει του τρόπου που αγωνίζεται σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού και γενικότερα της φιλοσοφίας της. Ναι, σε αυτό ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο Άρη τώρα, βλέπουμε και τους παίχτες πηγαίνουν για αποθεραπεία, όταν ολοκληρώσει το σημερινό τους πρόγραμμα. Το απόγευμα υπάρχει ρεπό, όπως είπαμε και πριν. Κάποιοι έχουν και το ελεύθερο να κατέβουν στην Άουσα, όσοι επιθυμούν βασικά. Κάποιοι θα μείνουν και εδώ πέρα. Λογικά, και από αύριο μπαίνουν σε μια νέα εβδομάδα προπονήσεων σε φούλε ρυθμούς πάλι, με πρωινές απογευματινές. Και περιμένοντας πλέον και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Σιγά σιγά να έρθουν και αυτά να ενσωματωθούν στην προετοιμασία, συν φυσικά τις υπόλοιπες κινήσεις που αναμένουμε, γιατί μέσα στις επόμενες ώρες περιμένουμε τον Θόδωρο Καρπίδη και τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη.
προκειμένου να τρέξουν τον υπόλοιπο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Άρης θέλει να έχει κλείσει, αν όχι όλες μεταγραφές του, τις περισσότερες, σχεδόν όλες, πριν να αναχωρήσει για την Ολλανδία και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Μπορούμε να περιμένουμε βασικά 7 με 8 κινήσεις νομίζω, γιατί έχουμε ήδη κάποιες. Έχουμε τους δύο που είναι εδώ πέρα, τον Ναζλίδη και τον Ντιγκινί. Έχουμε τις συμφωνίες με άλλους 4, νομίζω ότι άλλους 7-8 ποδοσφαιριστές θα πρέπει πλέον να πάρει ο Άρης, έχοντας ρίξει το βάρος στην αγορά του εξωτερικού. Και σε δύο συγκεκριμένες θέσεις, του στόπερ και του φόρν αποτελούν προτεραιότητα αυτή την... Εντάξει, ο Άρης σίγουρα θα πάει για ένα βασικό και διπλωματικό, δύο φόρ, που ένα θα είναι ο βασικός, ένα τερματοφύλακα, έναν ακόμα winger θεωρώ εγώ και ενδεχομένως και ένα δεξιό μπακ. Μάλιστα. Όλα αυτά μέσα σε επόμενες δύο εβδομάδες στον Άρη θέλουν να τα έχουν τελειώσει. Βλέπω εδώ ότι ήρθε σήμερα το πρωί στα 3-5 πηγάδια και ο Γιώργος Κικερίδης, που είναι ένας από τους συνεργάτες του Πάκο Ερέρα, έτσι. Υπεύθυνος για το scouting. Ναι, είναι στο τμήμα scouting. Είναι ο άνθρωπος από τα μάτια του που έχουν περάσει εκατοντάδες παίκτες τελευταίους δύο μήνες. Και κάρτες περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσουν τον Άρη. Σημαίνει και στη Βέρεια ο άνθρωπος κιόλας. Ταξίδεψε σήμερα το πρωί στα 3-5 πηγάδια, είδε και την πρωινή προπόνηση και σε λίγο θα αποχωρήσει και αυτός, φαντάζομαι, μιλήσει πρώτα και με τον Ερέρα. Νίκο, θα έχουμε και αποχωρήσεις. Θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα δηλαδή. Πιθανό. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσουν όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ πέρα. Και δεν αναφέρουμε στους υποδοκιμήν, αναφέρουμε σε παίχτες που έχουν συμβόλαια για την σεζόν. Γιατί αυτό το διάστημα είναι και ένα διάστημα αξιολόγησης για κάποιους ποδοσφαιριστές από τον ΕΡΕΡ. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι. Αυτά. Πότε επιστρέφετε? 16 Ιουλίου. Την άλλη Δευτέρα. Έχεις ακόμα. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Θα τα ξαναδούμε και το άλλο Σαββατοκύριακο, λέω. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Παπαδόπουλο που μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ, το κλίμα και κυριολεκτικά το κλίμα, τι γίνεται και από καιρό στα 3-5 πηγάδια. Η προετοιμασία του Άρη, όλες οι εξελίξεις, η δισογραφία και τα μεταγραφικά νέα είναι μια προσφορά από τα οπτικά Πισανίδης στα κουφάλια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 15 λεπτό περίπου της εκπομπής. Ακούτε Λίμπερο 107,4, Μπουγάτσα με Hangover. Οι περισσότεροι μας ακούτε ή από κάποια παραλία ή στο δρόμο για τις παραλίες και πολύ σας ζηλεύουμε. Μακάρι να σας κάνει καλό καιρό να προλάβετε να κάνετε τον μπανάκι σας. Χθες νομίζω ότι το προβλέψαμε σωστά, προλάβατε, κάνατε τις βουτιές σας και εκεί κατά τις 5-6 πήρατε και το δρόμο για την επιστροφή. Αν έχει σημαδέψει κάτι το Μουντιάλ του 2018 της Ρωσίας Σωτήρη, νομίζω ότι αυτό είναι το VAR. Έχουμε μηδενικές γκρίνιες για τις διαιτησίες, θα πω. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάτι ή δεν έχω δει κάτι το οποίο να είναι συνταρακτικά εξόφθαλμο, να σε συγχύζει τι είναι αυτό που έδωσε ή τι είναι αυτό που δεν έδωσε. Ένα goal offside, μια κάρτα, ένα πέναλτι. Ειδικά με την φετινή εικόνα του Νέιμαρ, νομίζω το VAR ήταν σωτήριο. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο Βίτορ Μέλο Περέιρα, πήγε χθες στην εκπομπή στην ΕΡΤ, στο Ώρα για Μουντιάλ, και μίλησε για τη διαιτησία στην Ελλάδα, απαντώντας μεταξύ άλλων και στο ερώτημα πότε θα δούμε το VAR στα ελληνικά γήπεδα. «Πρέπει να γίνει διαγωνισμός», είπε, «από πλευράς διαιτησίας είμαστε έτοιμοι σε θεωρία και πράξη και περιμένουμε το πράσινο φως». Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, όλο αυτό το διάστημα οι Έλληνες διαιτητές εκπαιδεύονταν στη χρήση του VAR. Ο Πορτογάλος λοιπόν ρωτήθηκε για το αν θα έχουμε ξανά ξένους διαιτητές επίσης στα μεγάλα μάτς και απάντησε ότι ήταν μια εξαίρεση γιατί θέλαμε ένα πιο υψηλό επίπεδο και χωρίς πολλά λάθη και θέλουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ψάχνουμε λύσεις για να δοθεί και στους Έλληνες διαιτητές το κίνητρο να συμμετέχουν σε υψηλότερο επίπεδο. Γιατί να θυμίσουμε ότι στον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν σφύριξε κάποιος Έλληνας διαιτητής. Όλη η ομάδα, με εξαίρεση τον Τάσο Σιδηρόπουλο, ήταν ο Μπορμπαλάν και οι υπόλοιποι ξένοι διαιτητές. Να δούμε τι έχει να γίνει και με το VAR στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα.
Και εφόσον έχει τελειώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης των Ελλήνων διαιτητών, αναμένουμε να περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι με το διαγωνισμό, να γίνει, να επιλεγούν τα συστήματα, γιατί ακούσαμε και κάτι αστρονομικά ποσά με αφορμή το Μουντιάλ της Ρωσίας για το κόστος. Οθόνες, μηχανήματα, δωματιάκι. Κατάλαβες ότι αυτό το δωματιάκι, Σωτήρη, είναι μόνο στη Μόσχα? Δεν είναι σε κάθε γήπεδο το δωμάτιο του ΒΑΡ. Είναι ένα δωμάτιο στη Μόσχα και κάθε φορά που χρειάζεται μιλούν με την ενδοεπικοινωνία. Να υποθέσουμε ότι το δωμάτιο στην Ελλάδα αυτό θα βρίσκεται κάπου στην Αθήνα, σε άγνωστη τοποθεσία για το καλό όλων, δεν ξέρω. Να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο στην καρδιά, κλασικά εκείνο το... Πόσο το φοβάμαι εκείνο το σημείο. Είτε πηγαίνω είτε έρχομαι από Χαλκιδική, εκείνο το σημείο λίγο με προβληματίζει πάντα. Να πούμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στην κίνηση αυτή τη στιγμή στην έξοδο των εκδρομών προς τη Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι περισσότεροι για αυθημερών εκδρομούλα. Οι ταχύτητες είναι φυσιολογικές, με εξαίρεση την ανηφόρα φυσικά της καρδίας, στην οποία σημειώθηκε τροχαίο με 2 γεωταχή, επί τόπου πήγε κατευθείαν περιπολικό της τροχέας. Εκεί μετά το ύψος στο νέο ρίσιο, ο δρόμος ανοίγει, ενώ χωρίς προβλήματα διεξάγεται το υπόλοιπο και, και στους δύο δρόμους για τα δύο πόδια της Χαλκιδικής. Λοιπόν, ξεκινήσαμε χθες να λέμε για τον Χάινεκατ, τον Ντάιλερ Χάινεκατ, τον παίκτη της Χίμκι, ο οποίος ήταν ταμπουρωμένος στο σπίτι του στο LA, στο Sherman Oaks, στη γειτονιά εκεί πέρα στο LA, γιατί έγινε πρώτα ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα του, να σας θυμίσω για όσους δεν ακούσατε χθες, η οποία έκανε λόγο για αλόκοτη συμπεριφορά. Πήγαν κατευθείαν αστυνομικοί εκεί πέρα και άρχισαν να πυροβολεί. Το ρεπορτάζ χθες ανέφερε ότι δεν υπήρχαν τραυματίες μέχρι εκείνη την ώρα. Μάλιστα, επειδή οι αρχές δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, ξέραν ότι είναι ζωντανός, λόγω του ότι αντάλλαζε μηνύματα με κάποιον οικείο του. Χθες λοιπόν το απόγευμα, τις 3.30-4 ώρα, είχαμε τα τραγικά νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόταν πως ο Τάιλερ Χάινεκατ έχασε τελικά τη ζωή του σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς. Σύμφωνα λοιπόν με το tweet του LAPD από τον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, ο Χάινεκατ αντάλλαξε πυρά με τους αστυνομικούς κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και για άγνωστους λόγους. Μετά από αυτό, ο Αμερικανός ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με τους αστυνομικούς να κάνουν έφοδο λίγο αργότερα και να βλέπουν νεκρό το Χάινεκατ. Το tweet ακριβώς λέει: οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στην κατοικία, εντόπισαν έναν άντρα που δεν απαντούσε. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε πως ο άντρας είναι νεκρός. Οι αστυνομικοί είναι στο σημείο και ερευνούν τις συνθήκες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στο προσεχές διάστημα. Και αφού είχαμε αυτή την εξέλιξη και έχουν αρχίσει πλέον παίκτες, συμπαίκτες, φίλοι, σύλλογοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός να βγάζουν ανακοινώσεις συλληπιτηρίων, να μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί με μεγάλη καρδιά και να εκφράζουν όλη τη θλίψη τους για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη. Είχαμε μία μικρή εξέλιξη, καθώς η αστυνομία του Λος Άντζελες υποστήριξε στην αρχή πως δεν σκοτώθηκε από πειρά αστυνομικών, αλλά αυτοκτόνησε. Φυσικά η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, όμως οι συγγενείς του Αμερικανού συμφωνούν και τονίζουν πως ο θάνατος ήρθε όταν έστρεψε το όπλο εναντίον του. Η δήλωση έχει ως εξής: ήρθε από τη Ρωσία σε πολύ κακή διάθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών. Αυτό που άκουσαν ήταν ο θόρυβος του πυροβολισμού εναντίον του, όχι εναντίον των αστυνομικών. Αυτοί περίμεναν για ώρες μέχρι να μπουν στο σπίτι. Θα μπορούσαν και να το σώσουν, ανέφερε μέλος της οικογένειας του Χάινεκατ, σύμφωνα με post του δημοσιογράφου Ρόι Κοέν. Τι να πούμε. Είναι σοκαριστική η είδηση. Ένα νέο παιδί, 28 χρονών ήταν ο Χάινεκατ, και θα μάθουμε λογικά τις επόμενες μέρες κάτω από ποιες συνθήκες έφτασε σε αυτή την κατάσταση το παιδί να βάλει τέλος στη ζωή του. Σωτήρη, τι εποχή έχουμε? Καλοκαίρι. Στην Καβάλα δεν πρέπει να έχουν καλοκαίρι. Πώς λέμε, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, άλλος θεός, αλλού βρέχει, αλλού έχει ήλιο. Στην Καβάλα έχουν και άλλη εποχή, δεν έχουν Ιούλιο. Άκου τι έγινε χθες. Η μεταπτώση του καιρού, λέει εδώ πέρα το άρθρο, το τελευταίο διάστημα μπορεί να μην θυμίζουν απόλυτα καλοκαιρικό σκηνικό. Σίγουρα δεν μοιάζει όμως σε τίποτα με Δεκέμβριο. Άντε να πεις ότι μοιάζει με Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, βία Νοέμβρη. Αλλά Δεκέμβρη?
Κι όμως, φίλε ακροατή, στην Καβάλα ήρθαν τα Χριστούγεννα στην καρδιά του καλοκαιριού. Και όχι, δεν είναι Αυστραλία, θα προσθέσω εγώ. Το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 10, κάποιος άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας, δηλαδή, παιδιά. Τι καιρό μπορεί να έχει στην Καβάλα και να μπερδευτήκατε τόσο. Εννοείται οι περαστικοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό, άρχισαν να ανεβάζουν φωτογραφίες Facebook, Twitter, Instagram, έγινε χαμός. Και λίγο αργότερα το δέντρο έσβησε. Πάλι καλά, το καταλάβανε γρήγορα. Συνειδητοποιείς ότι έχουν μείνει 4 παιχνίδια. 4. Σου έχω ημερομηνίες, ώρες και σε ποιο γήπεδο. Προλαβαίνετε να κλείσετε ένα εισιτήριο να πάτε την Τρίτη. Λοιπόν, στην Αγία Πετρούπολη είναι ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Βέλγιο. Σήμερα και αύριο έχουμε ρεπό, έτσι. Πάρτε τις ανάσες, βγάλτε τα κορίτσια σας έξω. Τα κορίτσια που είστε ποδοσφαιρόφιλο, βγάλτε τα αγόρια σας έξω. Γιατί την Τρίτη στις 9 το βράδυ έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Στις 9, Τετάρτη 11 Ιουλίου, έχουμε το δεύτερο ημιτελικό στη Μόσχα, Κροατία-Αγγλία. Και αφού προκύψουν τα δύο ζευγάρια του μικρού και του μεγάλου τελικού, πάμε το Σάββατο στην Αγία Πετρούπολη, όπου θα γίνει ο μικρός τελικός στις 5 το απόγευμα, ενώ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Ιουλίου πια, στις 6 το απόγευμα. Τελείωσε. Πάρτε το απόφαση, έχουν μείνει μόνο 4 αγώνες. Επειδή δυστυχώς δεν είμαστε στο 3500 και δεν μπορούμε να μεταδώσουμε και εικόνα μέσα από το ραδιόφωνο, θέλω να γκουγκλάρετε Kids Training and the coach shouts Neymar και να δείτε το επικό βιντεάκι όπου δείχνει γύρω στα 50-60 πιτσιρίκια τα οποία είναι μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κάνουν την προπόνησή τους με μπάλα όλα και ξαφνικά ο προπονητής τους φωνάζει Neymar. Φαντάζεστε τι κάνουν, έτσι, έχουν πέσει όλα κάτω τα ανάσκελο και κάνουν βαρελάκια. Εντάξει, η πορεία του, η εικόνα του Νεϊμάρ και το πώς τους απογοήτευσε φέτος, νομίζω ότι είναι κάτι που θα μας μείνει από το Μουντιάλ της Ρωσίας. Με αυτά και με αυτά πήγε παραπέντε, έτσι. Το, ξέρεις τι, δεν σχολιάσαμε καθόλου το περιστατικό με την ποδοσφαιρική ομάδα με τα 12 παιδάκια και τον προπονητή που είναι εγκλωβισμένα στο υπόγειο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη. Ξεκίνησε η διαδικασία διάσωσης μετά από πολλές μέρες αναβολών εξαιτίας των μεγάλων κινδύνων. Στην αρχή είχαν σκεφτεί να τους δώσουν εξοπλισμό, να τους κατεβάσουν εξοπλισμό διτών με μπουκάλες οξυγόνου για να μπορέσουν να κολυμπήσουν υπόγεια όπως είναι μέχρι το επόμενο σπήλαιο από όπου θα μπορούσαν να τους βγάλουν. Επειδή όμως είχε πάρα πολλά στενά σημεία και υπήρχε φόβος, γιατί είναι και μικρά παιδιά, έτσι, να τους φύγει ο εξοπλισμός και να είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος, τελικά έχουν αλλάξει σχέδιο. Η λεπτή αυτή επιχείρηση θα διαρκέσει 2-3 μέρες, θα απομακρυνθούν ένας-ένας. Και το πρώτο παιδί που θα βγει αναμένεται γύρω στις 9, δηλαδή 5 η ώρα Ελλάδος. Αυτά δήλωσε ο αξιωματικός, ο οποίος είναι επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης των παιδιών. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι μικρά παιδάκια, ρε. Είναι κρίμα. Όλες αυτές τις μέρες όλοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Ο κύριος Γιώργος ήρθε, Γιώργος Σύριγος, ένας απλός παρατηρητής, καλοκαιρινός παρατηρητής, είναι έτοιμος να πάρει θέση μπροστά στο μικρόφωνο, να σας βάλει τα ωραία τραγουδάκια του, να ξεκινήσει έτσι με το «Γεια σου χαρά σου Βενετιά» που σου φτιάχνει και το κέφι και να σου κρατήσει παρέα μέχρι και τις 3. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σωτήρη Δασκαλάκη για την παρέα και για τις μουσικές επιλογές. Το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή η Μπουγάτσα με Hangover θα είναι εδώ στη θέση της με Ελένη Πούλου, Ελένη Μπούντου στα μικρόφωνα και όλους εσάς την παρέα. Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκύριακο υπόλοιπο και καλό Μουντιάλ. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.